Μιχάλη, ένα ακόμη Final Four. Ίσως είναι η σειρά του Ολυμπιακού φέτος. Μακάρι. Μακάρι να είναι. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια ο τρόπος που χάσαμε, ειδικά πέρυσι, ήταν πολύ δύσκολος. Να το χωνέψουμε, να το προσπεράσουμε απ' όλα. Αλλά η μοίρα μας φέρνει πάλι εδώ. Μακάρι, φέτος ήταν η χρονιά μας. Αύριο θα είναι στο πλευρό σας και πάνω από 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει αυτό για σας? Είναι με πολύ μεγάλο σύν, πολύ μεγάλη βοήθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που θα είναι τόσο παδί μας εδώ πέρα. Αυτό που έχουν κάνει πραγματικά τα δύο τελευταία χρόνια σε Κάουνας και Βελιγράδι, αλλά και όλη τη χρονιά στο ΣΕΦ, παρουσία τους, στήριξή τους είναι απίστευτη. Είμαστε ευγνώμων, πραγματικά δεν το παίρνουμε σαν κάτι δεδομένο. Οπότε εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να τους κάνουμε χαρούμενους. Ο Ολυμπιακός έχει να φοβάται τίποτα αρχικά από τη Ρεάλ? Η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ καλή και ταλαντούχα ομάδα. Παίζει εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη σεζόν. Έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη EuroLeague από πάρα πολύ νωρίς, Ιανουάριο νομίζω, Φεβρουάριο, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό πραγματικά δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε δει ότι στα Final Four μπορούν να γίνουν πραγματικά τα πάντα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε τον μπάσκετ μας που παίζουμε όλη τη χρονιά. Να βγάλουμε τη σκληράδα που βγάζουμε, να μην τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε. Λοιπόν, πρώτη συμμετοχή σε Final Four. Πώς το βλέπεις, πώς νιώθεις, πώς βλέπεις τη διοργάνωση? Είναι τεράστια ευλογία που είμαστε εδώ πέρα. Και εγώ με την ομάδα του Ολυμπιακού είμαι ευγνώμων πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο τουρνουά. Και ελπίζουμε να πάμε όλα καλά και να το σηκώσουμε. Πώς το βιώνεις? Σας είπα, είναι να είμαι σε τέτοια ομάδα στον Ολυμπιακό, τέτοια ιστορία. Είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια να σας περιγράψω. Είναι τεράστια ευλογία και τεράστιο. Είναι το πάνω. Είναι για μένα, μικρός δηλαδή, που ήμουν και βλέπω την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι απίστευτο να είμαι σε αυτήν την ομάδα. Γιώργο, τα συναισθήματά σου, το πρώτο Final Four της καριέρας σου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Τι νιώθεις, τα συναισθήματά σου? Είναι καταρχάς τεράστια χαρά. Ένα όνειρο που είχα από μικρός, παίρνει σάρκα και ορθά εδώ με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το περίμενα από πέρσι που έβλεπα την ομάδα να αγωνίζεται στο Final Four. Ήλπιζα και εγώ κάποια στιγμή να είμαι και εγώ σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαι, μαζεύω εμπειρίες και είναι μια τρομερή, ένα τρομερό τουρνουά για μένα, για να μαζέψω εμπειρίες και να πάρω πράγματα από όλους.